Επιστρέφουμε στο δελτίο μας. Μια ιστορική ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων, όπως τη χαρακτήρισε ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κομωτινής, ο κ. Γιώργος Κυμπαρίδης, ολοκληρώθηκε σήμερα στην Κομωτινή. Παρουσία δικηγόρων από όλη τη χώρα που θέλησαν να στείλουν το μήνυμα στην κυβέρνηση να μην μετατρέψει τη δικαιοσύνη σε φοροεισπρακτικό ουσιαστικά μηχανισμό. Ο κ. Κυμπαρίδης βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει το κλίμα αλλά και τα βασικότερα τα οποία ελέγχθησαν κατά τη διάρκεια αυτής της ολομέλειας. Καλησπέρα σας, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα, κυρία Πασχάκη. Λοιπόν, πραγματικά έγινε για πρώτη φορά στην πόλη της Κομωτινής η ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων και αυτό από μόνο του είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Όχι μόνο για εσάς, που σαφέστατα εννοώ τους δικηγόρους, αλλά και για την πόλη της Κομωτινής. Δόθηκε κάποιο μήνυμα από εκεί, κύριε Πρόεδρε, έτσι δεν είναι? Πραγματικά, κυρία Πασχάκη, η ολομέλεια η οποία διεξήγαγε τις εργασίες της στην Κομωτινή για πρώτη φορά, όπως σωστά είπατε, ήταν μια πάρα πολύ σημαντική ολομέλεια υπό την έννοια του ότι επεξεργάζεται ένα σχέδιο νέο κώδικα δικηγόρο προκειμένου να υπάρξει μια τάξη και μια ανανέωση στις σημερινές συνθήκες τις οποίες βιώνουμε των διατάξεων που αφορούν τους δικηγόρους. Όμως ήταν επίσης μια σημαντική ολομέλεια, μια και με τις εργασίες της έδειξε το ότι υπάρχει βούληση όλων των συναδέλφων, όλων των πρόεδρων των δικηγορικών συλλόγων της χώρας να μετέχουν σε αυτή τη διαδικασία εξυγχρονισμού, προόδου και αναπτυξιακής πορείας, έτσι όπως την αντιλαμβανόμαστε όμως εμείς οι δικηγόροι και όχι οι εξαγγελίες νομοθετημάτων, οι οποίες τίνουν στην εμπορευματοποίηση του λειτουργήματος του δικηγόρου και βέβαια στην ομή ουσιαστικά παραβίαση δικαιωμάτων των συμπολιτών μας, μια και οι διατάξεις που έρχονται σήμερα είναι ιδιαίτερα σκληρές, θα έλεγα εγώ, και σε πολλές περιπτώσεις μη συνάδουσες με το Σύνταγμα και την ισχύουσα νομοθεσία μας, οι οποίες βεβαίως τείνουν να οδηγήσουν σε απόγνωση πάρα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού μας. Κύριε Κυμπαρίδη, στην ολομέλεια αυτή έγινε λόγος ιδιαίτερα μάλιστα για το γεγονός ότι η δικαιοσύνη θα πρέπει να είναι ανοιχτή για όλους τους πολίτες. Η δικαιοσύνη δεν αφορά μόνο αυτούς που έχουν ή που μπορούν να προσφύγουν σε αυτήν. Και φαντάζομαι ότι σε αυτό δώσατε και ιδιαίτερη έμφαση. Πραγματικά έτσι είναι και οι δηλώσεις του Προέδρου της Ολομέλειας αλλά και οι δηλώσεις όλων των Προέδρων τίνουν σε αυτό ακριβώς που είπατε, ότι η δικαιοσύνη δεν θα πρέπει να αφορά μόνο την ελίτ, την οικονομική ελίτ μιας χώρας εν προκειμένου της χώρας μας, και θα πρέπει να πάψουν επιτέλους να υφίστανται διατάξεις ολοένα και περισσότερες οι οποίες ουσιαστικά θέτουν τον κάθε πολίτη έρμεο στις όποιες διαδικασίες διεξάγονται στην κοινωνία, στην καθημερινότητά του, και δεν τον προστατεύουν, δεν του δίνουν τη δυνατότητα δικαστικής προστασίας. Αρκεί να σας πω ότι με τελευταία τροποποίηση το δικαστικό ένσημο το οποίο καταβαλόταν μέχρι σήμερα για να μπορεί κάποιος να απαιτήσει αποζημίωση ανέρχονταν σε ένα ποσοστό 4 της χιλής, με πρόσφατες τροποποιήσεις το ποσοστό αυτό διπλασιάστηκε και φτάσαμε πλέον σήμερα, λίγες μέρες πριν από την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου, να μιλάμε για ένα δικαστικό ένσημο το οποίο θα αφορά το περίπου 3% και όχι της χιλής πλέον επί της απαιτήσεως η οποία ζητείται δικαστικά. Όλα αυτά, όπως αντιλαμβάνεστε, απομακρύνουν τον πολίτη, δεν του δίνουν τη δυνατότητα δικαστικής προστασίας και αποτελούν σαφή παραβίαση των δικαιωμάτων του. Θα έλεγα όμως το εξής, ότι στην ολομέλεια αυτή, αν και ιστορική, θα ήταν ιστορική. Θα έλεγα εγώ ότι είναι ιστορική και για έναν ακόμη λόγο, για το γεγονός το ότι σήμερα με πολύ μεγάλη θλίψη και λύπη δική μου, παρουσιάστηκε το φαινόμενο της διάσπασης στην ολομέλεια των Προέδρων, σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή και για το σώμα αλλά και για τους πολίτες οι οποίοι αναμένουν από τους δικηγόρους να μπορέσουν να συντονιστούν, να βαδίσουν ενωμένοι ώστε να διεκδικήσει και ο κόσμος μέσω των δικηγόρων αυτά τα δίκαια αιτήματά του. Βέβαια, η διάσπαση, κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να πω και θα το πω και πολύ απλά, έχει να κάνει κατά κύριο λόγο με το γεγονός ότι η μισή συμφωνείται με τα μέτρα της κυβέρνησης και η άλλη μισή όχι. Δεν είναι κάτι τέτοιο. Μην δοθεί ένα τέτοιο μήνυμα. Είναι λάθος. Κανείς δεν συμφωνεί
με τα μέτρα της κυβέρνησης. Δεν υπάρχει ούτε ένας από τους προέδρους ο οποίος να συμφωνεί σε αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα. Αντιθέτως, θα έλεγα ότι είναι ένα θέμα διαχείρισης του τρόπου με τον οποίο πρέπει να αντιδράσουμε. Πολλοί εκ των προέδρων είναι αυτοί οι οποίοι πιστεύουν ότι θα πρέπει με κινητοποιήσεις πολύ σκληρής μορφής, όπως είναι οι αποχές, να αντιδράσουμε έστω και σε φήμες. Άλλοι είναι αυτοί οι οποίοι πιστεύουν ότι θα πρέπει ολομέλεια να διατηρήσει το κύρος της, τη σοβαρότητά της αν θέλετε, και να μπορέσει να προβεί σε κινητοποιήσεις, έχοντας όμως ένα γραπτό κείμενο μπροστά της. Αυτό τόνισε ο πρόεδρος ολομέλειας. Για μένα οι απόψεις όλων είναι σεβαστές. Θα έλεγα όμως ότι θα πρέπει και τη διαφωνία μας ακόμη, η οποία δεν είναι ουσιαστική, έχει να κάνει με ένα ουσιαστικά μέρος διαχείρισης αυτού του πράγματος, δεν θα πρέπει να φτάνει στο σημείο αυτό που έφτασε σήμερα στην Κομοτηνή, και το λέω με πολύ μεγάλη λύπη μου, διότι για μένα ήταν χαρά, ήταν μια ευκαιρία για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν έρθει στη Θράκη μας, αυτή την πολύ πολύ ιστορική περιοχή, η οποία θα διαδραματίσει, να το θυμηθείτε, πολύ σημαντικό ρόλο στο μέλλον. Δεν θα ήθελα λοιπόν σε αυτή την ολομέλεια να δοθεί ένα τέτοιο μήνυμα διάσπασης. Εμείς στη Θράκη, και το είπα άλλωστε σε όλους τους προσκεκλημένους μας, μάθαμε να κάνουμε φίλους, μάθαμε να συνθέτουμε και μάθαμε να βλέπουμε γενικώς την πορεία της ιστορίας μας με αισιοδοξία αλλά και με οράματα. Αυτά λοιπόν τα οράματα εμείς θα συνεχίσουμε ως Θρακιώτες, και το τόνισα και αυτό, να τα υπερασπιζόμαστε και να τα έχουμε βαθιά στη μνήμη, στην ψυχή και στη σκέψη μας. Υπάρχει όμως το ενδεχόμενο, κύριε Πρόεδρε, από αυτή τη διάσπαση να προκύψει και κάτι επικοδομητικό, διότι φαντάζομαι ότι σε αυτό και εσείς ευελπιστείτε. Εγώ είμαι της άποψης ότι όταν υπάρχουν διαφωνίες μπορεί να βγαίνουν συνθέσεις απόψεων. Είμαι της άποψης ότι κανείς μας δεν έχει το δικαίωμα σήμερα να καλουπώνεται πίσω από απόψεις και θέσεις οι οποίες θα αποτελέσουν δόγμα στη σκέψη του. Δόγματα δεν θα πρέπει να έχουμε σήμερα. Θα πρέπει να έχουμε ευελιξία και τρόπο ώστε να αποφεύγουμε αυτούς τους κοπέλους οι οποίοι μας οδηγούν ουσιαστικά σε αυτό που πραγματικά θέλει η όποια ρύθμιση σκληρών και βίων μέτρων. Θέλει διάσπαση, κυρία Μπασκάκη. Αυτό λοιπόν δεν πρέπει να το υπηρετήσουμε εμείς, είναι ανεπίτρεπτο τώρα, διότι οι στιγμές τις οποίες βιώνουμε είναι δύσκολες όχι μόνο για τους δικηγόρους, για όλους τους πολίτες. Για όλους τους πολίτες, κύριε Πρόεδρε. Σίγουρα στην Ολομέλεια θα έγινε και λόγος για το άνοιγμα του επαγγέλματός σας, για το ρόλο και το μέλλον του επαγγέλματός σας. Βέβαια, αυτό που είναι οξύμορο και αντιφατικό, κύριε Πρόεδρε, και με αυτό θα ήθελα να το σχολιάσετε, ενώ από τη μία λέμε ότι η δικαιοσύνη θα πρέπει να είναι ανοιχτή για τον κάθε πολίτη, από την άλλη βεβαίως η κυβέρνηση προχωράει στο λεγόμενο άνοιγμα του επαγγέλματός σας, διότι στόχος είναι να λειτουργήσει το επάγγελμά σας ανταγωνιστικά και να πέσουν οι τιμές. Τώρα βέβαια αυτά τα δύο δεν ξέρω πόσο μπορούν να συνδυαστούν, γι' αυτό λέω είναι λίγο κάπως οξύμορο και αντιφατικό όλο αυτό το σχέδιο. Θα σας πω, κυρία Πασχάκη, θέτετε ένα θέμα το οποίο πραγματικά συζητήθηκε με πολύ πολύ μεγάλη προσοχή και σοβαρότητα στην Ολομέλεια. Καταρχήν να σας πω κάτι, ότι πιο τρανό παράδειγμα ότι το λειτουργήμα του δικηγόρου είναι ένα επάγγελμα το οποίο είναι ορθάνυχτο, θα έλεγα, όπως είπε και ο κύριος Ρουπακιώτης, είναι ξεχυλωμένο. Δεν μπορεί να μιλήσει κάποιος για άνοιγμα. Εδώ συζητείται απλά η εξυπηρέτηση στο θέμα των αμοιβών που αφορά τράπεζες, μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες και γενικώς συμφέροντα τα οποία αφορούν πάρα πολύ λίγους. Το θέμα των αμοιβών λοιπόν, για να υπάρχει και υποψία στον πολίτη, γιατί ξέρετε οι δικηγόροι είναι εύκολη βορά στα μάτια του κόσμου, μια και η εικόνα τους δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή. Στην αρένα λοιπόν την οποία σπρώχνουν τους δικηγόρους, θεωρούν ότι η επικοινωνιακή πολιτική, ότι πάβουμε να έχουμε αμοιβές και ότι όλα είναι φθηνά σε συνδυασμό με τα υπέρογκα παράβολα για να προσφύγει κάποιος στη δικαιοσύνη, καταδεικνύει αυτό που πραγματικά είπατε, το πόσο τελικά είναι οξύμορο σήμερα να μιλούμε για απώλεια. Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω και μια άλλη λέξη, απαράδεκτο, αλλά το είπα λίγο πιο, ξέρετε, λίγο πιο χαλαρά, το είπα οξύμορο και αντιφατικό. Απαράδεκτο. Ξέρετε, να σας πω κάτι.
σέβομαι, και νομίζω ότι το κάνουν και όλοι οι πρόεδροι των δικηγορικών συλλόγων, σέβομαι το δίκαιο κάθε πολίτη. Λυπάμαι που πολλές φορές αναγκάζομαι να μιλώ για ζητήματα που αφορούν τον κλάδο μου. Ζούμε σε μια εποχή βαθύτατης κρίσης που κανείς μας δεν έχει δικαίωμα να σκέφτεται μόνο τον εαυτό του. Θα πρέπει να σκεφτούμε όλους τους υπόλοιπους. Όμως, με αυτή του είδους τη μεθόδευση, δεν έχουμε πλέον τη δυνατότητα να το κάνουμε, μια και η εξαφάνιση πολλών ανθρώπων από επαγγελματικές κατηγορίες, να είστε σίγουροι ότι με τον τρόπο αυτόν τον οποίο μεθοδεύεται τουλάχιστον σήμερα, θα φέρει τα πράγματα σε αδίέξοδο. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, να κάνω μια τελευταία ερώτηση και να κλείσουμε με αυτό. Παρακαλώ. Περίπου πόσοι είναι οι δικηγόροι στη χώρα μας, ξεπερνούν, είναι 45-50 χιλιάδες? Είναι περίπου 42-43 χιλιάδες δικηγόροι στην Ελλάδα. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή. Αυτό δείχνει και το πόσο τελικά ίσως είναι κλειστό ή όχι το επάγγελμά σας. Φανταστείτε, μόνο θα σας πω ότι υπερέχουμε και υπερέχουμε σημαντικά όσον αφορά την αντιστοιχία δικηγόρος απευθυνόμενος σε πολίτες με τη χώρα της Γαλλίας. Μάλιστα. Είμαστε στο υπερδιπλάσιο αυτής της αναλογίας και της αντιστοιχίας. Κύριε Πρόεδρε, λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά για τη τηλεφωνική αυτή επικοινωνία που είχαμε. Σας ευχαριστώ και εγώ για την πολύ μεγάλη προσφορά σας στην ενημέρωση γενικότερα και του θρακιωτικού λαού, αλλά και των ανθρώπων οι οποίοι πραγματικά θα πρέπει να ξέρουν τις αλήθειες. Γιατί ο επαρχιακός τύπος και τα μέσα είναι αυτά τα οποία τελικώς αναδεικνύουν στο μεγαλείο της αντικειμενικότητας αυτού του είδους την ενημέρωση. Μάλιστα. Το έχω πει και άλλη φορά, κύριε Πρόεδρε, τώρα μου δίνετε πάσα να το πω για ακόμα μία φορά. Ο τρόπος με τον οποίο, αν θέλετε, επιτρέψτε μου να πω, ασκεί τη δημοσιογραφία στην κοινωνία της Θράκης, θα μιλήσω γιατί αυτήν ζω και αυτήν ξέρω, σίγουρα έχει να κάνει με την αντικειμενικότητα πρώτο και με το γεγονός, και το πω πάρα πολύ απλά, γνωριζόμαστε. Δεν μπορούμε να μεταφέρουμε κάτι διαφορετικό από αυτό που πραγματικά είναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Τώρα να πάμε σε ένα άλλο ρεπορτάζ.